έχεις δύο παιδιά, η αγάπη δεν μοιράζεται, αλλά πολλαπλασιάζεται. Όταν όμως το ένα κλαίει, αναγκαστικά στρέφεις όλη σου την προσοχή σε αυτό και το μεγαλύτερο ζηλεύει. Μπορεί άραγε το βρεφικό μασάζ να βοηθήσει έτσι ώστε να είναι όλοι πιο ήρεμοι και χαλαροί? Θέλω να μας πεις ποιος είναι ο κατάλληλος τρόπος να αντιμετωπίσουμε τη ζήλια που έχει το μεγαλύτερο αδερφάκι. Σε αντίθεση από αυτό που πιστεύουν οι περισσότεροι, το μεγαλύτερο αδερφάκι θα πρέπει να συμμετέχει σε αυτό που γίνεται στην οικογένεια. Ο ορμός ενός παιδιού δηλαδή είναι σημαντικός και για το μεγαλύτερο αδερφάκι. Το βάζουμε λοιπόν το μεγαλύτερο παιδί να συμμετέχει σε αυτό που γίνεται στη φροντίδα του βρέφους. Στο μπάνιο μπορεί να συμμετέχει με τα παιχνιδάκια του. Όταν τρέφει η μητέρα το παιδί, μπορεί επίσης να παρακολουθεί ή να ενθαρρύνει την όλη διαδικασία, καθώς επίσης και στο βρεφικό μασάζ. Είναι σημαντικό να μην παραλείπουμε να κάνουμε μασάζ στο σώμα του μωρού. Έτσι όχι μόνο το βοηθάμε να χαλαρώσει και περιποιούμαστε το δερματάκι του, αλλά το βοηθάμε να αναπτυχθεί ψυχικά και συναισθηματικά. Όταν το μωρό μας είναι ήρεμο, είμαστε κι εμείς πιο χαλαρές και βρίσκουμε περισσότερο χρόνο να αφιερώσουμε και στο άλλο παιδάκι μας που αποζητά την αγάπη μας. Κατερίνα μου, τι πρέπει να ξέρει μία μαμά για το βρεφικό μασάζ? Καλό είναι να επιλέξει το παιδάκι της να μην είναι κουρασμένο και πεινασμένο. Ξεκινάμε με μασάζ στα πόδια, μια περιοχή του σώματος που αρέσει πάρα πολύ στα μωρά. Συνεχίζουμε με μαλάξι στην κοιλιά, το στέρνο και περνάμε στα χέρια. Μπορούμε να κάνουμε επίσης στην πλάτη και στο κεφάλι. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τη γυαλαδάκι ή ένα γαλάκτωμα? Φυσικά, μιας και το γαλάκτωμα ενυδατώνει πολύ καλύτερα από το λαδάκι και σε μια ερεθισμένη περιοχή θα βοηθήσει. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις το ενυδατικό baby oil με χαμομήλι της Fresiderm που προσφέρει προστασία και ανακούφιση από τους ερεθισμούς. Θέλω τώρα να μου πεις, Κατερίνα, αν το βρεφικό μασάζ βοηθάει στους κολικούς. Υπάρχουν τεχνικές του βρεφικού μασάζ που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να ανακουφίσουμε από τους κολικούς, στις οποίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα ειδικό τζέλ που μπορούμε να βρούμε στα φαρμακεία, το οποίο θα μας αυξήσει τοπικά τη θερμοκρασία κατά έναν βαθμό και θα ανακουφίσει καλύτερα. Απλώνουμε στα χέρια μας το τζέλ και κινούμε τις παλάμες μας κυκλικά με τη φορά του ρολογιού. Επαναλαμβάνουμε για μερικές φορές ακόμα. Έπειτα κρατάμε για λίγα δευτερόλεπτα τα γονατάκια του βρέφους λυγισμένα προς το στήθος του για να απομακρυνθούν τυχόν αέρια. Όταν είσαι ήδη μαμά και αποκτάς ένα ακόμα μωράκι, η ευτυχία σου πολλαπλασιάζεται. Φροντίστε να κάνετε μασάζ στο μωράκι σας έστω 5 λεπτά την ημέρα. Έτσι θα έχετε περισσότερο χρόνο να παίξετε με το μεγάλο σας παιδάκι που θα σας ανταμείψει με αγκαλιές και φυλάκια.